Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Το διπλωματικό θρίλερ με την δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα δεν έχει τέλος. Μόνον 5 λεπτά άφησαν τον Έλληνα ιατροδικαστή να εξετάσει τη σωρό του 35χρονου ομογενή, γεγονός που γύρισε σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του άτυχου άντρα αλλά και τις συνθήκες των ερευνών. Και έπειτα ξαφνικά αποφασίστηκε να μεταφερθεί σωρό στα Τύρανα για νέα νεκροψία νεκροτομή. Η σωρός έφερε μόνο 2 διαμπερή τραύματα στην καρδιά, ενώ την ώρα που έπεφτε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών ήταν σε όρθια θέση. Επομένως, οι αλβανικές αρχές δεν έκαναν καμία προσπάθεια για να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κανένα πόρισμα από την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, γεγονός που κινεί υποψίες για τις ενέργειες των τοπικών αρχών. Χθες το βράδυ επιδόθηκε και από την πλευρά των Τυράννων διάβημα στην πρέσβη της Ελλάδος, στην οποία και γνωστοποιήθηκε ότι το περιστατικό διερευνάται από την Αλβανική Εισαγγελία και δεν χωράει μπλοκή της ελληνικής δικαιοσύνης. 5 λεπτά άφησαν μόνο τον Έλληνα ιατροδικαστή να εξετάσει τη σωρό του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ο Θεόδωρος Βουγιουκλάκης, σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, διαπίστωσε ότι η σωρός του 35χρονου έφερε 2 διαμπερή τραύματα στην περιοχή της καρδιάς, ενώ δεν είχε σε κανένα άλλο σημείο, και ότι την ώρα που έπεφτε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών ήταν σε όρθια στάση. Υπάρχει βέβαια ακόμα η πεποίθηση ότι πρόκειται για δολοφονία, καθώς φάνηκε πως από τις αλβανικές αρχές δεν έγινε καμία προσπάθεια να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί ο 35χρονος. Οι που κάναμε αντιληφθήκαμε ότι σίγουρα δεν υπήρχε εξεπαφής πυροβολισμός. Ωστόσο, τα τραύματα που φέρει στην πλάτη και στο στήθος ο νεκρός έχουν ήδη συραφεί, οπότε δεν υπάρχει κατά την άποψή μας και κανένα νόημα περαιτέρω έρευνας, γιατί όποια στοιχεία και να υπήρχαν, ακόμα και υπολείμματα, εθάλυση, καπνού ή οτιδήποτε από τις βολίδες, δεν υπάρχουν πια γιατί έχουν συραφεί. Έχει πληθεί το πτώμα. Ο κύριος Γιωβανόπουλος είπε ότι ενώ είχε ζητηθεί από τους συγγενείς να πάνε στο Αργυρόκαστρο να παραλάβουν τη σωρό, ξαφνικά αποφασίστηκε να μεταφερθεί στα Τύρανα στην Κεντρική Ιατροδικαστική Υπηρεσία για νέα νεκροψία νεκροτομή. Κατά την άποψή του, οι Αλβανοί μετέφεραν τη σωρό στα Τύρανα για να εκδοθεί το πόρισμα από την Κεντρική Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα κανένα πόρισμα από την πρώτη νεκροψία, γεγονός που αφήνει ακόμα αναπάντητα δεκάδες ερωτηματικά για το πώς και το αν ενέργησε σωστά η αλβανική αστυνομία. Οι αρχές της Αλβανίας έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς προτάσουν όλη τη γραφειοκρατία, με αποτέλεσμα το δράμα της οικογένειας να παρατείνεται, με την ανάγκη να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπό τους κυδεύοντας τη σωρό του να είναι μεγάλη και την ατμόσφαιρα στο χωριό Βουλιαράτες να είναι βαριά. Δει το βίντεο από τον ντρόουν τη στιγμή που τον σκοτώνει. Να το ζητήσει λοιπόν επισήμως η ελληνική πλευρά. Επισήμως η ελληνική αστυνομία, υπάρχει, είχαν στείλει ντρόουν για αυτό το λόγο. Τι έπρεπε να κάνουν εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή? Να εκτονωθεί η κατάσταση. Άρα να υπάρχει διαπραγματευτής. Ένας στρατός αστυνομικών, ναι, δεν κινδυνεύει από έναν ένοπλο. Να εκτονωθεί με τον χρόνο η κρίση. Μάλιστα. Δεύτερον, διαπραγματευτής. Ποια αστυνομία του σύγχρονου κόσμου δεν προτάσει έναν διαπραγματευτή? Το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές. Έλεος, το πρώτο πράγμα. Ο Κωνσταντίνος δολοφονήθηκε. Αυτό το ξέραμε. Φαίνονται από τα τραύματά του ότι έχουμε δολοφονία. Από την πλευρά των Τυράννων επιδόθηκε διάβημα στην Ελένη Σουράνη, την πρέσβυρα της Ελλάδας στην Αλβανία. Η κυρία Σουράνη μετέδει εκεί, ενημερώθηκε για τη σαφή θέση των αλβανικών αρχών σχετικά με τον θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Στην πρέσβυρα γνωστοποιήθηκε ότι το σοβαρό αυτό περιστατικό διερευνάται από την Αλβανική Εισαγγελία, που είναι ο θεσμός που βάσει του αλβανικού δικαίου και του ποινικού δικαίου στη χώρα διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για κάθε αδίκημα που συμβαίνει στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Όλα αυτά έγιναν στον απόϊχο του διαβήματος της ελληνικής πλευράς στην πρέσβυρα της Αλβανίας στην Ελλάδα, όπου το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε απαράδεκτο το συμβάν και ζητούσε την πλήρη διαλεύκανση σε όλα τα επίπεδα. Η δικογραφία της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Ιωαννίνων σε εκείνη της Αθήνας, καθώς διεξάγεται εν τέλει εισαγγελική έρευνα από τη χώρα μας για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Δημήτρη Χατζηνικόλα και τον Μπάμπη Παπαπαναγιώτου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τώρα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι εκλήθη για δεύτερη φορά, Δημήτρη, η πρέσβυρα της Ελλάδος στην Αλβανία και τις έκαναν και αυστηρές συστάσεις για τα γεγονότα που είχαμε εδώ.
Ναι, για όσα συνέβησαν. Και εδώ που, που συζητούσαμε οποία... τώρα, να πούμε και τι λέγαμε εκτός αέρα, η κατάληξη ήταν ότι εκεί που μας χρωστάγανε, μας ζητάνε και το βόδι. Ναι, εγώ να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω έτσι λίγο τη γλώσσα της διπλωματίας και να ξεπεράσω λίγο το θυμικό, το οποίο είναι αυτονόητο σε τέτοιες περιπτώσεις να λειτουργεί. Ναι, αλλά... όταν έχεις ένα νεκρό και μάλιστα φαίνεται ότι είναι και μάλλον ψυχρό εκτέλεση, κάτι δεν πάει καλά σε προφανώς, όλη αυτή την ιστορία. Να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω μια πιο διπλωματική γλώσσα και να πω ότι η ενέργεια αυτή τώρα, η δεύτερη ενέργεια της αλβανικής πλευράς, είναι και λίγο κατανόητη υπό την έννοια ότι όσα υποτίθεται συνέβησαν εδώ στην Ελλάδα δεν έχει διελευκανθεί ακόμα αν γίνανε επαφορμή του συγκεκριμένου τραγικού γεγονότος ή υπήρχε κάτι άλλο από πίσω. Ναι, αν είναι ξεκαθάρισμα και αναφέρομαι και στη συμπλοκή που υπήρχε μεταξύ Αλβανών και Ελλήνων στο Γέρακα, αν θυμάμαι σωστό. Καλά. Και αναφέρομαι και στον εμπρισμό του. Ναι, αλλά είναι σαφές του πρακτορείου, ο οποίος ήταν και ομογενής ο άνθρωπος πρώτον και δεύτερον δεν γνωρίζει ακόμα η έρευνα αν υπήρχαν ενδεχομένως κάποια άλλα πράγματα, προσωπικές υποθέσεις ή κάτι άλλο. Πάντως εγώ από τις δεν είχε την υπομονή Λίνα μου ούτε να περιμένει μία-δύο μέρες για να μάθουμε τι. Αντιράμα πάντως και από το tweet που έκανε και από όλη την οικονομία της υπόθεσης, εγώ βλέπω μια κακοπιστία και μια κακιά προαίρεση και εν πάση περιπτώσει αυτά είναι και δείγματα για το πώς σκοπεύουν να το κεφαλαιοποιήσουν. Μήπως είναι καλή εκδοχή αυτή η κακοπιστία, Λίνα. Μήπως. Μήπως είναι η καλή εκδοχή η κακοπιστία. Για πες μας την κακή. Εγώ θα είμαι λίγο λιγότερο διπλωματικός από τον Δημήτρη, με την εξής έννοια. Δύο μέρες μετά τη δολοφονία, αυτό πια είναι δεδομένο ότι πρόκειται περί δολοφονίας. Το πώς δεν ξέρουμε και ο τρόπος που έγινε και αυτή η πεντάλεπτη μακροσκοπική, που σημαίνει βλέπω μόνο, δεν ακουμπάω, δεν εξετάζω τίποτα, ούτε εργαλεία, ούτε τίποτα. Με σειραμένα τραύματα και πλημμένη τη σωρό, τα οποία αν ρωτήσει κανείς κάποιον ιατροδικαστή ή ειδικό στα βαλιστικά, σου λένε ότι αυτό είναι η πλήρης εξαφάνιση των στοιχείων για να ξέρεις από πόσο μακριά, με ποια κλίση, με τι είδους βλήματα και πάει λέγοντας. Μπάμπη, συγγνώμη, να πούμε για το ρεπορτάζ ότι ο πατέρας του παιδιού έκανε σήμερα αίτηση στην αλβανική πλευρά να μην προχωρήσει με δεύτερη νεκροτομή. Ακριβώς λόγω αυτού που περιγράφεις τώρα αυτή τη στιγμή. Όμως φοβάμαι, Δημήτρη, ότι η ζημιά έχει γίνει. Καλά, τι θέλω να πω. Εννοείται. Δύο μέρες λοιπόν μετά από αυτή τη δολοφονία, το προηγούμενο τα έλεγα για να τεκμηριώσω το περί δολοφονίας. Σε συνδυασμό με το ότι δεν υπήρχε ίχνος πυροβολισμού στα πόδια. Έχεις 100 ανθρώπους εκπαιδευμένους απέναντι σε ειδικές δυνάμεις. Έτσι. Και δεν υπάρχει ένα τραύμα στα πόδια, που σημαίνει ότι θέλω να σκοτώσω. Δύο μέρες λοιπόν μετά από αυτό, δύο μέρες μετά από αυτό το τρομερά προσβλητικό και βιαστικό tweet του κυρίου Ράμα, το οποίο είναι κατάπτυστο, πραγματικά κατάπτυστο από κάθε πλευρά. Και μία μέρα μετά την ανάρτηση αυτού του άθλιου πανό στο γήπεδο της Παρτιζάν Τυράννων, δεν μπορείς να καλείς την Ελληνίδα πρέσβυρα για δεύτερη φορά και να της κουνάς και το δάχτυλο λέγοντάς της ότι πρέπει να καταδικάσεις τις αντιαλβανικές εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα. Εδώ είναι φανερό ότι κάποιος επιδιώκει κάποιο είδους ένταση. Το θέμα είναι ποιον συμφέρει αυτή η ένταση και γιατί επιδιώκεται. Και γιατί τώρα και πού αποσκοπεί. Ακριβώς. Γιατί είναι τόσο χοντροκομμένα κατά τη γνώμη μου τα πράγματα που δεν επιδέχονται άλλες εξηγήσεις. Εγώ λέω να βάλω μια άλλη παράμετρο στη συζήτηση που κάνουμε. Πάντως αυτό που λέει, συγγνώμη, έχει δίκιο πριν το πεις και περιμένω να δω αν θα έχουμε αντίστοιχη κίνηση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αν θα κληθεί δηλαδή αντιστοίχως ο πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα. Δεν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης σε εκδήλωση όπου θα παρίστατο η πρέσβης της Αλβανίας. Και δεν πήγε επί τούτου, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι, εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης όμως είναι πυλώνας του πολιτεύματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι αυτός ο κυβερνήτης. Σαφώς, κατά συνέπεια, σαφώς, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση επ' αυτού. Θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή. Εγώ να βάλω ένα ακόμα στοιχείο στο ρεπορτάζ, αναμένοντας και τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Να πω και το εσωτερικό παιχνίδι στην Αλβανία. Εμείς που παρακολουθούσαμε τις συνομιλίες που υπήρχαν σε εξέλιξη το τελευταίο εξάμηνο 7 μήνων μεταξύ των δύο υπέξ των δύο χωρών για την περίφημη συμφωνία. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Ράμα όλο αυτό το διάστημα ήταν στη γωνία από την αντιπολίτευση στη χώρα του, η οποία τον κατηγορούσε για ενδοτική στάση έναντι της Ελλάδος.
Και ο κύριος Μπερίσα, και αυτό είναι και το ξημέρο, διότι ο κύριος Μπερίσα ήταν αυτός που υπέγραψε την πρώτη συμφωνία με την κυρία Μπακογιάννη το 2009, η οποία τότε συμφωνία ήταν πολύ πιο θετική για τα ελληνικά θέματα από ότι ήταν αυτή του κύριου Κοτσιά. Και ο κύριος Μπερίσα, ο οποίος είχε υπογράψει τότε αυτή τη συμφωνία και τη σταμάτησε το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας του την τελευταία στιγμή, ερχόταν όλο αυτό το διάστημα και κατηγορούσε τον Έντι Ράμα για ενδοτισμό. Mm-hmm. Στο πλευρό του κυρίου Μπερίσα, βέβαια, βρίσκεται και ο κύριος Μέτα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχω την αίσθηση λοιπόν πως αυτές οι δηλώσεις και το ανέβασμα των τόνων του κυρίου Ράμα έχει και μια εσωτερική πίεση, ανάγνωση. Ναι, ναι. Διότι μάλλον βρήκε την ευκαιρία ο κύριος Ράμα να επιτεθεί στην Ελλάδα και να βγάλει από πάνω του τη ρετζονιά του ενδοτισμού. Δηλαδή το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. Δεν λέω πως είναι αποκλειστικά αυτό. Και δεν μπορεί να είναι και το μόνο. Το βάζω ως παράγοντα για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί δεν ξεχνούμε και τον παράγοντα Τουρκία, ο οποίος αξιοποιεί συγκοινωνούντα τουρκικό παράγοντα στην Ρωσία. Επειδή ο Ράμα όταν εξελέγει εμφανίστηκε ή επιχειρήθηκε να εμφανιστεί από κάποιους ως ο σοσιαλιστής Ευρωπαίος μεταρρυθμιστής. Σωστό είναι. Δεν το ξεχνάμε, έτσι. Σωστό είναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος τελικά έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με κάποιους νέα σκοπής ηγέτες σε κράτη της Βαλκανικής, οι οποίοι τελικά είναι αρκετά εθνικιστές από μόνοι τους, ανεξάρτητα αν συγκρινόμενοι με τον όποιο Μπερίσα μπορεί να φαίνεται αγγελούδι, αλλά αυτοτελώς δεν πάβει να έχει έντονο εθνικιστικό χαρακτήρα. Η δήλωσή του, και την οποία ακολούθησε σήμερα και ο αρχηγός της αστυνομίας Αλβανίας, τρελός. Καλά, η αστυνομία είναι στο παιχνίδι από την πρώτη στιγμή. Ψυχιατρική περίπτωση, λέει. Δεν αντιμετώπιση αυτή. Και μια τελευταία επισήμανση, η οποία εμένα προσωπικά μου έχει υποκαλέσει απορία μεγάλη. Έγινε αυτή η διαρροή από την ελληνική αστυνομία, από τη δικιά μας αστυνομία, όταν ακόμα υπήρχε μαύρο σκοτάδι τι έχει γίνει, ότι το 2008 ο Κατσίφας είχε συλληφθεί έχοντας επάνω του μισό κιλό κάναβης. Εντάξει, βγήκε σήμερα η οικογένεια έξαλλη και λέει είχε απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά αναρωτιέμαι, τι εξυπηρετούσε τη δεδομένη αυτή σπουδή. Όταν ήταν φανερό ότι το παιδί αυτό, το αδικοχαμένο και αυτό παιδί, γιατί όλα τα παιδιά που χάνονται, είτε είναι ο Ζακ, είτε είναι ο Νικόλας στο Φιλοπάπου, είτε είναι ο Κατσίφας, αδικοχαμένα παιδιά είναι. Είναι 35 χρονών αυτός, τώρα, λοιπόν, παλικάρι. Είναι φανερό ότι είχε κάποιες απόψεις ακραίες σε κάποια εθνικά θέματα. Έχεις δίκιο, Μπάμπη, που το λες αυτό. Γιατί έπρεπε, λοιπόν, να γίνει αυτή η διαρροή από την ελληνική αστυνομία, χρησιμοποιώντας το αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων. Και δίνοντας και επιχειρήματα στην άλλη πλευρά, έτσι. Βεβαίως. Γιατί, για ποιο λόγο. Ήταν λάθος. Για να τροφοδοτηθεί ένας διαδικτυακός χαβαλές και καυγάς για το αν έπαθε καλά ή όχι το εθνίκη, το όποιο εθνίκη. Δεν είναι σοβαρό. Εντάξει, αυτά τώρα είναι τοξικοί διάλογοι οι οποίοι δεν προσθέτουν και νομίζω ότι κάνουν κακό σε εθνικές υποθέσεις. Να πούμε και τη συνέχεια αυτού που λες. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες και θα σου δώσω και μια συνέχεια. Ακόμα και να δεχτούμε αυτό το οποίο κάποιοι έχουν στο μυαλό τους και περί εθνικισμών, θα ήθελα να πω και το λέω συνεχώς ότι το παιδί αυτό ήταν θύμα τελικά του εθνικισμού. Φυσικά και. Ήταν απόλυτο θύμα του εθνικισμού. Και γι' αυτό εμείς που δημοσιολογούμε πολλές φορές πρέπει να λέμε ότι οι εθνικισμοί, ειδικά στα Βαλκάνια που είναι πολύ φορτισμένα από τέτοια πράγματα, λειτουργούν, είναι αλληλοτροφοδοτούμενοι. Δηλαδή, τι εννοώ, χωρίς τον τουρκικό εθνικισμό δεν θα υπήρχε ελληνικός. Και το ένα χωρίς τον το ελληνικό άλλο, δεν θα υπήρχε τουρκικός. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον και λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε σε αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν μια ευαισθησία περί τα εθνικά, να μην πέφτουν θύμα αυτόν τον εθνικισμό. Ναι, αλλά αυτό τώρα εσύ από εδώ θα το πεις στη δική σου, έτσι, στο δικό σου ακροατήριο. Από την άλλη πλευρά όμως καλλιεργείται. Είναι γι' αυτό, όμως και μια... γι' αυτό και λέμε ότι έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια για τον εκδημοκρατισμό των Βαλκανίων. Ακριβώς. Και ακριβώς για την προενταξιακή τους πορεία. Ακριβώς. Στην Ενωμένη Ευρώπη. Ακριβώς. Διότι μόνον έτσι θα διασφαλιστούν αυτές οι ακραίες περιπτώσεις. Με ποιους όρους όμως? Ναι, οι όροι και οι προϋποθέσεις. Είναι στο καθαρά διπλωματικό παιχνίδι και αυτά είναι παιχνίδια επιρροής τώρα, κακά τα ψέματα. Πάντως για την ουσία του ρεπορτάζ να σας πω, επειδή εγώ το παρακολουθώ το ρεπορτάζ και ειδικά το θέμα της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων, να σας πω ότι η Αλβανία το χάνει το τρένο της διεύρυνσης. Πήγε πίσω ένα χρόνο, γιατί σας θυμίζω ότι ήταν να ανοίξει το καλοκαίρι του, τον Ιούνιο που μας πέρασε. Τελικά πήρε παράταση ένα χρόνο, θα ανοίξει τον ερχόμενο Ιούνιο του 2019. Αλλά ήδη η Γαλλία και η Ολλανδία έχουν βάλει
ατύπωσε ένα βέτο για τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων, όχι για τη Φιρόμ, κυρίως για την Αλβανία. Πάντως ότι αυτά τα κράτη έχουν πρόβλημα είναι δημοκρατίας και λειτουργίας των θεσμών είναι δεδομένο. Έτσι. Αυτό είναι ορατό διαγυμνό οφθαλμού. Δεν είναι φανερό από αυτό που έγινε ότι επιτρέψανε μόνο 5 λεπτά στον ιατροδικαστή που πήγε εκεί. Ναι. Γιατί το κάνανε? Είναι αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο για μια χώρα που διεκδικεί να μπει στην Ευρώπη. Όπως είναι αδιανόητο, Μπάμπη μου, 200 άτομα. Όπως και μια σε άλλο πραγμάτων που έκανε. Ναι. 200 άτομα, όπως λέγεται, από τις μαρτυρίες των κατοίκων στα Βουλιαράτα, Βουλιαράτες, πώς λέγεται το χωριό. Να είναι 200 ειδικοί ένοπλοι της αστυνομίας και να πυροβολούν εξ επαφής έναν άνθρωπο. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό. Και είναι και το ίδιο κράτος. Δεν μπορεί παρά να υπήρχε εντολή. Να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Εντολή εμπλοκής. Είναι το ίδιο κράτος, το ίδιο κράτος, το οποίο φέτος με τη συμφωνία με τον κύριο Κοτζιά έδωσε το δικαίωμα να ξεθάψουμε τους Έλληνες νεκρούς που χάθηκαν στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, να τους πάμε στο συγκεκριμένο νεκροταφείο και να κάνουμε αυτή τη γιορτή. Την κάνουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Χωρίς να είναι όμως, Δημήτρη, οι συγγενείς εκεί. Κάποιοι συγγενείς πηγαίνουν. Ναι, αλλά είναι και το ίδιο κράτος το οποίο παίρνει τα σπίτια από τους ομογενείς για να τα κάνει ξενοδοχεία. Αυτή την αφησιμία επισημαίνω. Ναι, είναι αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει πρόβλημα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα το χειριστεί και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άλλωστε, έχουμε καινούργιο Υπουργείο Εξωτερικών και νομίζω ότι θα υπάρξει και μια αλλαγή στην πολιτική. Και υπ' αυτήν την έννοια, γι' αυτό και μας έκανε αλγινή εντύπωση η δήλωση Ράμα στο Twitter, διότι απαντούσε στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και ταυτόχρονα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έτσι. Οπότε ήταν διπλή η πρόκληση, νομίζω. Εγώ επισήμανα, αυτό που λέει ο Μπάμπης, επισήμανα τις προηγούμενες 3-4 μέρες, τις δύο ανακοινώσεις που βγήκαν για την Τουρκία, για την υπόθεση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ναι. Τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, είπα ότι ήταν 3 τόνους πιο ανεβασμένοι, ναι, διπλωματικά, από ό,τι όταν ήταν ο κύριος Κοτζιάς. Ναι, άρα έχει αναβαθμιστεί και ο κύριος Καμένος μαζί με όλο αυτό. Έχει μια ερμηνεία, λες, δίνεις αυτή την ερμηνεία. Μαζί με τα άλλα. Ή ενδεχομένως ο νέος υπουργός εξωτερικών που τη χάνει να είναι και πρωθυπουργός είναι λίγο πιο αυστηρός περί τα εθνικά. Σωστό. Έχει και αυτή την. Ή ο υπουργός άμυνας έχει γίνει και λίγο υπουργός εξωτερικών. Έχει επηρεάσει, λες. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε και να πάμε τώρα σε άλλες άγριες κόντρες. Καθώς μια άγρια κόντρα ανακοινώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αξιωματική αντιπολίτευση ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Τρίτη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δημοσιοποιήσει τις προτάσεις του, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι φοβάται να αποδεχθεί την πρόταση για συνενετική αναθεώρηση, γνωρίζοντας ότι θα ιτηθεί στις εκλογές. Σύμφωνα με την Πειραιώς, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει μια μείζωνα θεσμική διαδικασία ως όχημα διχασμού και μικροπολιτικής ιδιοτέλειας, μήπως και αποκρύψει την αποσύνθεση της κυβέρνησής του. Από την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου έσπευσε να καλωσορίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έστω στο παραπέντε και υπό το βάρος της λαϊκής κατακραυγής για την εξόφθαλμη απόπειρα απόδρασης, όπως ανέφερε το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για ολική κυβίστηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καλοδεχούμενη. Ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποιεί τον όρο κυβίστηση προφανώς γιατί ντρέπεται τη λέξη κολοτούμπα που καθιέρωσε διεθνώς απάντηση Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και σήμερα γίνεται, για να βάλω τίτλο, της κολοτούμπας ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, διότι όλο το απόγευμα διαβάζουμε non-paper του Μαξίμου και ανταπαντήσεις της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη. Και φαίνεται ότι βρήκαν άλλο ένα θέμα αντιπαράθεσης με μια διαδικασία που στον πυρήνα της είναι συνενετική διαδικασία. Και καταφέραμε και αυτό και το κάναμε εμπόλεμη ζώνη. Πολύ σωστά το λες. Εγώ, όταν βρίσκομαι μπροστά απέναντι σε αυτό το δικοματικό παιχνίδι, έχω βρει ένα πολύ εύκολο τρόπο για να δραπετεύω και είναι το ρεπορτάζ. Αμέσως, μόλις καλούμε να σχολιάσω ένα τέτοιο όρο, πάω κατευθείαν στο ρεπορτάζ. Τι λέει λοιπόν το ρεπορτάζ? Το ρεπορτάζ λέει ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έρθει στη Βουλή η κυβερνητική πρόταση από 50 βουλευτές, όπως προβλέπει ο νόμος. Και το καλό είναι ότι την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει και η συζήτηση στη Βουλή, όπου θα κατατεθούν οι προτάσεις των κομμάτων. Το αν θα βρουν συγκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, βλέποντας τις προτάσεις των κομμάτων, εγώ έχω βρει τουλάχιστον 3-4 σημεία που θα μπορούσαν να βρεθούν οι συγκλήσεις. Το άρθρο 86 είναι μοναδικό θέμα σύγκλησης, αλλά έχουν καταφέρει και σφάζονται γιατί... για κάτι το οποίο συμφωνούν. Και δεν είναι μόνο το άρθρο 86. Γιατί για όλα τα κόμματα έχουν διαπιστώσει ότι συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος χρήζουν αλλαγής. Γιατί πέρασαν κάποια χρόνια, γιατί οι χώρες και οι καιροί προχωράνε μπροστά και πρέπει και εμείς να αλλάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Το τόσο αυτονόητο που είπες πριν, ότι ο συνταγματικός χάρτης, το, το,
το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας. Δεν είναι το πεδίο άσκησης ιδεολογικοπολιτικών διαφορών των κομμάτων. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν. Υπάρχει, να ψάξουν να βρουν αυτά τα οποία μπορούν, υπάρχουν συγκλήσεις. Εδώ ακούω μια κριτική που λέει: άμα πάμε όμως μόνο στις συγκλήσεις, δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Και θα τα αφήνουμε μονίμως κάτω από το χαλί. Το δέχομαι, ναι, το και ακούω. Αυτό είναι μια... Αλλά για να φτάσουμε και να ασχοληθούμε με τα σοβαρά, πρέπει και τα κόμματα κάποια στιγμή να σοβαρευτούν και να καθίσουν να συζητήσουν. Να σας πω τι εννοώ. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο για να το καταλάβετε. Έχουμε το περίφημο άρθρο 16 που αφορά την άρση από το Σύνταγμα του μονοπωλίου των κρατικών πανεπιστημίων. Να το πούμε έτσι. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να κατανοήσω, το λέω από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι, για να γίνω λίγο πιο πιστευτός. Θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα το κρατήσω από εκεί. Δεν μπόρεσα ποτέ να κατανοήσω γιατί δεν πρέπει να συζητήσουμε το συγκεκριμένο άρθρο. Και να το συζητήσουμε ο καθένας από την ιδεολογική του σκοπιά. Εγώ λοιπόν έχω συζητήσει με πάρα πολλούς από την αριστερά. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι έχω γίνει κοινωνός μιας πρότασης, την οποία εγώ τη βρίσκω και πολύ ωραία, πολύ ρηξικέλευθη. Να σας την πω ποια πρόταση. Μου έχουν πει πολύ μέσα από την αριστερά, και γιατί δεν δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά που δεν πέρασαν στα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω των εξετάσεων των εισαγωγικών, να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια με δίδακτρα, αντί να φεύγουν στο εξωτερικό. Ακούστε τώρα μία πρόταση. Αυτό... Εγώ δεν λέω αν είναι καλή ή κακή. Ναι, δεν είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μπάμπη μου, εγώ δεν λέω αν είναι καλή ή κακή. Εγώ λέω ότι είναι μία πρόταση. Είναι μία μορφή και κάθομαι και σκέφτομαι έτσι, ότι θα μπορούσαν να κατατεθούν 15-20 τέτοιες προτάσεις μεταξύ των κομμάτων και να βρουν ένα μότους βιβέντι. Θα σου πω γιατί δεν τη βρίσκω ολκυστική αυτή την πρόταση. Ναι, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι δική μου ιδέα, θα πω και τον εμπνευστή αυτής της ιδέας. Ξέρεις, τους οικονομολόγους τους λιδωρούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά λένε ανάμεσα στα πολλά, λένε και κάτι σωστό. Άκουγα τον καθηγητή Λιαργκόβα που έλεγε ότι τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, έτσι όπως είναι χρόνια και σωρευμένα, αναζητούν, έχουν ανάγκη πια για να αλλάξει όλο αυτό το δυσμενές κλίμα, λύσεις έξω από το κουτί. Έξω από αυτό που μας ράβουν ως κοστούμάκι, προσπαθούν να μας βάλουν. Μια τέτοια. Έξω από το κουτί αυτή τη μπότα που είτε με μνημόνιο είτε χωρίς μνημόνιο είμαστε. Αυτή της επιτροπίας των 1900 και λοιπόν, έλεγε λοιπόν ότι μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι το ζήτημα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τις διασφαλίσεις που μπορεί να βάλει ο νομοθέτης και να συζητήσουν τα κόμματα. Υπό την έννοια ότι δημιουργούν οικονομικές υπεραξίες, όχι μόνο όσον αφορά στην καταβολή ημί των διδάκτρων και στον τρόπο άσκησης της μαθησιακής λειτουργίας. Αλλά και διότι τα παιδιά τα οποία θα έρχονται, θα νοικιάζουν σπίτια, θα κινούνται, θα ζουν, θα δρουν, θα καταναλώνουν χρήματα, θα έρχονται οι γονείς τους, θα νοικιάζουν διαμερίσματα, δεν είναι μόνο... θα δημιουργηθούν ενδεχομένως και ξενώνες, θα έρθει κόσμος από το εξωτερικό και έτσι θα μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε μαζί με τον τουρισμό που είμαστε υπερδύναμοι, να ταυτοποιήσουμε και την πολιτιστική μας και τη μαθησιακή μας αν θες προσφορά και να έχουμε και κέρδος αυτό. Δεν οικειοποιούμε. Γιατί η αριστερά αυτό το απορρίπτει. Για μένα είναι ένα σκοταδισμός, θέλω να σου πω. Ο κόσμος κινείται πλέον στην εκβατική τεχνολογία και εμείς πάμε με τον αραμπά της αριστεράς για να συζητήσουμε για το αν είναι καλό ή κακό το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν χρησιμοποιούσα τη λέξη. Να πω δύο πράγματα. Βεβαίως. Καταρχήν, από το ρεπορτάζ που λέει και ο Δημήτρης, την Τρίτη θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα. Καταρχήν, είπαν τα κόμματα ότι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία. Υπήρχε ένα κενό. Το χαιρετίζουμε αυτό. Είναι πολύ θετικό, είναι κατά θετικό. Την Τρίτη θα γίνει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί θα παρουσιάσει την πρότασή του ολόκληρη. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον επίσης, για να δούμε ποιο είναι το ρηξικέλευθο. Σε αυτό που λέγατε προηγουμένως και θα το πιάσω για να γεφυρώσω. Δεν είναι δική μου ιδέα, ούτε δική μου άποψη. Απλώς μεταφέρω από έναν άνθρωπο που είναι σε θέση να ξέρει. Η εκπαίδευση και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα θα μπορούσαν να γίνουν μετά την ναυτιλία η νούμερο 2 βιομηχανία της χώρας και η υγεία μαζί. Τρία πράγματα. Αρκεί να ήταν οργανωμένα σε ένα πολύ υψηλό και σύγχρονο επίπεδο και είναι και σε μια περίοδο που τα πανεπιστήμια θέλουν να ξαναμπούν μέσα στις πόλεις. Παλιά τα πανεπιστήμια φτιαχνόταν έξω από τις πόλεις. Αν δείτε
που είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια είναι έξω από τον. Ήταν η λογική τη αποκέντρωση και τη ενίσχυση τη περιφέρεια. Η τάση τώρα είναι αντίστοιχη. Και πέστε μου τώρα, ποια άλλη χώρα στον κόσμο, με την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό και το φορτίο που έχει, με αυτό το κλίμα, με αυτές τις συνθήκες, με τη θάλασσα δίπλα, αν θα μπορούσε να είναι ή όχι ένα παγκόσμιο κέντρο παιδείας. Γιατί το λέω αυτό? Και να το κουμπώσω λίγο και με τα προηγούμενα τα οποία λέμε και να δούμε και την πολιτική πλευρά, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι αθώα πολιτικά αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται τώρα. Εγώ θυμάμαι το 2016, και αν κάνω λάθος για την ημερομηνία, διόρθωσε με Δημήτρη, τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι όριμες συνθήκες να ξεκινήσουμε για την αλλαγή του συντάγματος. Περάσαν 2,5 χρόνια. Γιατί? Και δεύτερον, υπάρχει στο τραπέζι μία πρόταση που λέει, κάναμε μία επικοδομητική κουβέντα, που θα μπορούσε να γίνει μεταξύ των κομμάτων. Ναι. Γιατί de facto να αποκλειστούν κάποια πράγματα και de facto κάποια άλλα να μπουν? Γιατί να μην γίνει μία συνεννητική ατζέντα? Ποια είναι τα θέματα, ρε παιδιά, που πρέπει να αναθεωρήσουμε? 1, 2, 3, 5, 10. Τα κρίμα αναθεωρητέα αυτά μαζί μεσολαβούν οι εκλογές, όπου ένας πολίτης έχει το δικαίωμα άμεσα ή και έμεσα, όπως θέλετε πάρτε το, να πει την άποψή του για αυτά τα οποία συζητήθηκαν στον κύκλο αυτών στην παρούσα Βουλή και ψηφίζοντας να προετοιμάσει μια αναθεωρητική Βουλή η οποία με βάση και την εκπεφρασμένη βούληση του ελληνικού λαού, δηλαδή την έτοιμη γορία, να κάνει και να ολοκληρώσει την αναθεώρηση. Δεν κατάλαβα αυτό το ρουλέτας που υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι ρουλέτα ο ένας πολίτης με την ψήφο του να γνωμοδοτήσει για τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης? Εγώ πάντως, Μπάμπη, θα διαφωνήσω μαζί σου με το συγκεκριμένο. Θα μου το επιτρέψεις δηλαδή να διαφωνήσεις? Αλλήμον, ναι, κουβέντα κάνουμε. Άμα συμφωνούσαμε και τελείως, θα μας το εξηγούσαν. Εγώ θα στο ζητήσω και θα επιχειρήσω να στο επιβάλλω. Υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος εδώ. Ακούω πολύ σοβαρά αυτό που είπε ο Μπάμπης, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να ακούμε. Γιατί άμα ακούμε, έτσι μαθαίνουμε κι εμείς πράγματα. Αλλά θα διαφωνήσω και με αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, που είπε ότι πάμε να ψηφίσουμε με 180 ψήφους όλα τα άρθρα που θέλουμε και εσείς και εμείς να αλλάξουμε και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τις εκλογές για το ποια από αυτά θα είναι αναθεωρητέα με 151 πλέον, έτσι, στην επόμενη Βουλή. Εγώ διαφωνώ για ένα πολύ απλό λόγο, διότι ο συνταγματικός χάρτης της χώρας δεν μπορεί να είναι... Δεν ανήκει στους μισούς Έλληνες. Δεν ανήκει στο 36 ή 38% για παράδειγμα που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ο συνταγματικός χάρτης της χώρας αφορεί όλους τους πολίτες. Γιατί και δεν ισχύει πραγμάτων, και τώρα? Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί δεν ισχύει και τώρα αυτό που έχουμε? Όχι, και μια ετερόκλητη... Δυστυχώς δεν ισχύει, μισόλεπτα. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει συγκροτηθεί από ετερόκλητες δυνάμεις, από βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα και έχουν προσχωρήσει. Και είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση είναι σίγουρα δεύτερο κόμμα. Γιατί λοιπόν θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την ευκαιριακή πλειοψηφία για να τη θεωρήσει ως συνταγματική? Αυτό κάνει. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Ευτυχώς το Σύνταγμα, ευτυχώς λόγω το Σύνταγμα, έχει βάλει συγκεκριμένες δικλίδες για να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος. Ειδικά κορυφαία ζητήματα όπως είναι το Σύνταγμα. Για παράδειγμα, ανοίγουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Να πω έτσι για το ρεπορτάζ. Η συνταγματική αναθεώρηση άνοιξε το 2017, πέρυσι. Ακολούθησε ένας διάλογος με πάρα πολλούς φορείς. Δεν άνοιξε αναθεώρηση. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε ευθύνες γιατί δεν το αναδείξαμε. Ναι. Όλα τα επαγγελματικά επιμελητήρια, για παράδειγμα, πήραν μέρος στον διάλογο αυτό. Αναδείξαμε το πρόβλημα της πρώτης επιτροπής συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όπου ήταν μέσα ο κάθε σχετικός και άσχετος, κατά βάση άσχετος, και δεν ήταν μέσα νομοθετής και νομοδιδάσκαλοι. Ο κύριος Κουρδαλάκης. Εντάξει τώρα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι προκάλεσαν και μια γενική αντίδραση. Έτσι, γι' αυτό άλλαξαν κιόλας. Έλλειψης επαφής με το αντικείμενο το οποίο θα έπρεπε να κάτσουν, να μελετήσουν και να διαπραγματευτούν και να εισηγηθούν. Δεν μπορώ να κρίνω τους ανθρώπους. Λέω για την πρώτη επιτροπή, γιατί μετά έγινε διόρθωση, όπως θυμάσαι. Δεν μπορώ και δεν θέλω. Αλλά αυτό είναι και ένα ενδεικτικό προθέσιο. Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι κατέληξαν... Όχι, μα με συγχωρείς. Αν δεν είσαι καθηγητής, νομικός τουλάχιστον, τι συνταγματική αναθεώρηση θα συζητήσεις? Οι άνθρωποι που κατέληξαν σε ένα κείμενο 900 σελίδων, αν δεν κάνω λάθος, ως πρόταση, η οποία πήγε στον Πρωθυπουργό πριν από 2 μήνες, είναι όλοι επιστήμονες. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα.
Δεν ναι, είναι άνθρωποι. Εγώ μιλάω άσχητοι. Για την πρώτη επιτροπή και τη θεωρώ ότι ήταν ενδεικτική δηλώσεων και προθέσεων. Έτσι. Απλά εγώ ξεκίνησα. Αλλά εγώ δεν είδα και κάτι άλλο. Όχι, καταλαβαίνω αυτό που γίνεται και που είναι η διαφορά. Δεν μπορεί να αφήνουμε τη συνταγματική αναθεώρηση στην πλειοψηφία στις εκλογές. Βάζεις στην κουβέντα το ζήτημα των ασφαλιστικών τυπλίδων. Και θα σου εξηγήσω γιατί, Μπάμπη. Γιατί αν για παράδειγμα. Άκουσε να δει. Αν για παράδειγμα στις εκλογές αυτές βγει με 35% ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω εγώ τώρα, έτσι, ένα ενδεχόμενο. Θα αλλάξουν όλα τα άρθρα τα οποία έχει κομίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανένα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτονόητο, δεν είναι. Συνεπώς και οι δίκαιες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι σωστές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε άχρηστες στο καλάθι της πολιτικής. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αντιπαράθεση. Μισό λεπτό. Αυτό εξηγώ. Είναι ένα ενδεχόμενο. Ναι, είναι ένα ενδεχόμενο. Τι είναι καλύτερο? Η συνένεση των κομμάτων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Το βλέπουμε, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι καλύτερο. Καλά, ναι, πάμε παρακάτω. Για να είμαστε πρακτικοί. Τι είναι πιο καλό? Να γίνει εκμετάλλευση μιας συγκυριακής και κατά τη γνώμη μου πια μη συμπαγούς και κοινωνικά αντιστοιχισμένης κυβερνητικής πλειοψηφίας, αυτή που έχουμε τώρα. Ναι. Η οποία θα αποφασίσει με αυτό το ευκαιριακό συσχετισμό στη Βουλή και θα αποφασίσει χωρίς να έχει μεσολαβήσει η λαϊκή ετοιμιγωρία. Ποιο είναι πιο δημοκρατικό? Μα δεν μπορεί να αποφασίσει. Γιατί? Αυτό σου εξηγώ. Γιατί δεν μπορεί? Διότι το μόνο που μπορεί να κάνει η παρούσα Βουλή είναι με 151 ψήφους. Να πει ποια είναι τα ποσά αναθεώρησης. Να πει ποια άρθη είναι προς αναθεώρηση. Ωραία, αλλά λοιπόν. Στη επόμενη Βουλή πλέον για να τα ψηφίσει, για να τα κάνει νόμος του κράτους, θα πρέπει να έχει 180. 180. Γι' αυτό σου λέω ότι ο νομοθέτης έχει βρει δικλείδες. Μισό λεπτάκι. Ιδούπε δύο δόξης λαμπρών, αφού είναι μεγάλη η ατζέντα της αναθεώρησης, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί βλέπω ότι τα 14 συν ένα σημεία που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας έχει πολύ ενδιαφέροντα σημεία μέσα. Όλες οι προτάσεις των κομμάτων έχουν ενδιαφέροντα σημεία. Συγκροτούν όμως ένα συμπαγή ιδεολογικό πυρήνα, ο οποίος είναι πιο πολύ για ιδεολογική σύγκρουση παρά για χρόνια επίλυση. Για συνένεση, λες εσύ. Ακριβώς. Και αυτό που βλέπω εγώ να λείπει, Μπάμπη, να μεγαλώσει η ατζέντα, να γίνουν οι εκλογές, να μιλήσει ο λαός και μετά με ευρεία πλειοψηφία, όποιο κόμμα είναι πρώτο και όποιο είναι αντιπολίτευση, να προσδιοριστεί. Εάν θέλουν να συνενέσουν. Πάντως, αυτό που βλέπω εγώ να λείπει από την κουβέντα, για να ολοκληρώσουμε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος του δελτίου, είναι η συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 110, νομίζω, που βάζει τις προδιαγραφές για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και νομίζω ότι πλέον καθίσταται σαφές ότι ο χρονικός ορίζοντας από τη μία αναθεώρηση στην άλλη κάνει την Ελλάδα να μένει έναν αιώνα πίσω κάθε φορά. Σωστά. Διότι επί της ουσίας, για να γίνει μια ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση, απαιτείται περίπου δεκαετία. Ναι. Εάν δείτε, νομίζω ότι έχει αλλάξει ο κόσμος μας, το περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς, οι ανάγκες μεταβάλλονται και νομίζω ότι θα πρέπει, όχι τουλάχιστον στη δομή, στη λειτουργία του κράτους, υπάρχει και μια φιλοσοφία, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες οι οποίοι είναι απαράβατοι. Το πολίτευμα, ο τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας. Εγώ για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου θα σου πω ότι δεν είμαι υπέρ του να αλλάζει ο καταστατικός κράτους της χώρας τόσο συχνά. Ο χρόνος που θα μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, γιατί η ίδια η κοινωνία και η νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει συζητηθεί. Άλλο το συχνά και άλλο τα υπερόρημα πράγματα. Ναι, 10 χρόνια δηλαδή, τώρα είναι ποτέ δυνατόν. Το λες εσύ και εγώ, Μπάμπη, το υπερόρημα. Όχι, ναι. Δυστυχώς η πολιτική δεν το λένε. Λοιπόν, το άρθρο 86 και ο νόμος περιευθύνης υπουργών είναι κατάπτυστος και πρέπει να αλλάξει. Είναι υπερόρημο, αλλά διαφωνούν. Έτσι. Και από την άλλη όμως δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος ο οποίος χρησιμοποίησε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας για να ρίξει μια κυβέρνηση, να βγαίνει τώρα και να λέει δεν πρέπει να αποσυνδεθεί η εκλογή Προέδρου και να μπούμε σε μια διαδικασία 6 μηνών και 9 ψηφοφοριών. Εδώ θα μπορούσα να σου απαντήσω εγώ ότι ας προσέξει η Νέα Δημοκρατία, γιατί αν δεν συνενέσει να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο, μπορεί να το ξαναβρει μπροστά της το συμβάν το οποίο. Αγαπητές συνάδελφοι, μπορεί να βρει οτιδήποτε, αλλά ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία για τότε που υπενήσει Δημήτρη δεν θα ισχύει. Το 20. Λοιπόν, το 20. Δεν θα ισχύει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Μακρύς και δύσκολος φαντάζει ακόμη ο δρόμος που πρέπει να διανύσουν κυρίες και κύριοι κυβέρνηση και δανειστές ώστε να συμφωνήσουν για το θέμα των συντάξεων αλλά και τα αντίμετρα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Τα μηνύματα που έρχονται από τις Βρυξέλλες, παρά την υπέρμετρη αισιοδοξία που εκπέμπει η ελληνική πλευρά, κάνουν λόγο για μια τρύπα που μειώθηκε μεν αλλά παραμένει σχεδόν στα 100 εκατομμύρια ευρώ για το πρωτογενές πλεώνασμα του 2019. Το σενάριο που
προκρίνεται ως το επικρατέστερο από Ευρωπαίους αξιωματούχους, αν το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμείνει αγεφύρωτο, είναι να μην υλοποιηθούν κάποιες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Το Οικονομικό Επιτελείο προσπαθεί με κάθε τρόπο, ωστόσο η πρόοδος που σημειώνουν οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές είναι οριακή και σίγουρα όχι ικανοποιητική όσον αφορά το εναλλακτικό σενάριο του νέου προϋπολογισμού που προβλέπει 3,6% πρωτογενές πλεόνασμα το 2019 με τα μέτρα ελάφρυνσης που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και χωρίς την περικοπή των συντάξεων. Η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στη διαπραγμάτευση, αναφορικά με την πρόβλεψη για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 19 έχει μειωθεί κατά 90 με 100 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 0,05% του ΑΕΠ μετά από την επίσκεψη των κλιμακίων των δανειστών στην Αθήνα. Εκτίμηση των θεσμών είναι ότι το πλεόνασμα του 2019 δεν θα ξεπεράσει το 3,35% του ΑΕΠ και σε σχέση με τους υπολογισμούς της Αθήνας για 3,6% δημιουργείται μια τρύπα 450 εκατομμυρίων ευρώ. Μερικές μέρες πριν η πρόβλεψή τους δεν ανέβαζε τον πύχη πάνω από το 3,3%, άρα μιλούσαν για ένα κενό περίπου 540 εκατομμυρίων. Ο χρόνος πλέον έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα για το έκτακτο Eurogroup της 19ης Νοεμβρίου, όπου εκτός απροόπτου θα εξεταστεί το ελληνικό ζήτημα, ωστόσο το χάσμα για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 παραμένει αγεφύρωτο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και για... Φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ για ποσά έως 10.000 ευρώ θα επιστρέψει με διαδικασίες εξπρές η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια νέα διαδικασία που ενεργοποιήθηκε και η ΑΔΕ έδωσε διευκρινήσεις για την εφαρμογή του μέτρου. Ειδικότερα προβλέπεται η άμεση καταβολή επιστροφών φόρου εισοδήματος έως 10.000 ευρώ σε δικαιούχους που είναι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και η άμεση πληρωμή επιστροφών ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η διάταξη αφορά σε υποθέσεις επιστροφών που εκκρεμούσαν για έλεγχο την 10η Οκτωβρίου του 2018. Το τουρκικό γεωτρύπανο Πορθητής ξεκινά τις πρώτες του γεωτρήσεις και η επιθετική ρητορική από την Άγκυρα συνεχίζεται. Αν παρενοχληθεί το ναυτικό, θα πρέπει να πράξει τα δέοντα, προειδοποίησε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, ενώ ο Χουλουσιακάρ επανήλθε με αναφορές σε γαλάζια πατρίδα, σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, διαμηνύοντας ότι η Τουρκία δεν θα απεμπολίσει τα δικαιώματά της, αλλά ούτε θα επιτρέψει ανατολίτικα παζάρια. Οι γεωτρήσεις, τις οποίες προχωρά σε αυτή τη φάση η τουρκική πλευρά, είναι εντός υφαλοκρηπίδας της, ωστόσο έχουν ήδη προαναγγείλει μακρά συνέχεια με το θέμα να ανεβαίνει πολύ και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας με προβολή των πολεμικών πλοίων που συνοδεύουν το γεωτρύπανο ώστε να μην παρενοχληθεί. Η Άγκυρα συντηρεί με κάθε ευκαιρία την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο με το τουρκικό γεωτρύπανο Πορθητής να ξεκινά τις γεωτρήσεις περίπου 62 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Ατάλειας και εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, με τη χώρα να έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει και σε άλλες γεωτρήσεις σε άλλες περιοχές. Κοντά στο γεωτρύπανο, εκτός από σκάφη υποστηρικτικά, υπάρχουν και πολεμικά πλοία για την προστασία του, όπως μεταδίδει η τουρκική τηλεόραση. Fatih gemisi Akdeniz açıklarında yalnız kalmayacak. Şu anda kameraman arkadaşım Seyit Taşdelen size bir farklı gemiyi daha gösteriyor. O da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir Türk donanma gemisi. Akdeniz'de herhangi bir taciz, herhangi bir tehdide karşı 7 gün 24 saat boyunca Fatih gemisini koruyacak. Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας έστειλε μήνυμα σε Αθήνα και Λευκοσία ότι αν ο Πορθητής παρενοχληθεί, θα γίνει ό,τι είναι απαραίτητο από το ναυτικό της χώρας. Deniz kuvvetlerimiz sahil güvenlik eşlik ediyor. Herhangi bir güvenlik riski söz konusu değil. Ama herhangi bir taciz olması durumunda da oradaki tabii deniz kuvvetlerimiz de gereğini yapacaktır. Πιθανό θεωρούν ειδικοί το σενάριο μελλοντικής απόπειρας γεώτρησης από την Άγκυρα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Εάν λοιπόν έρθει στην υφαλοκρηπίδα τη δικιά μας, θα την αμφισβητήσει. Και θα ήθελα να προσθέσω όσον αφορά τον Πορθητή, μπορεί να μην έχει την τεχνολογία, τις δυνατότητες. Εάν όμως ακουμπήσει το τρυπάνι στην υφαλοκρηπίδα, τότε δημιουργεί δεδομένα. Εάν δεν αποτρέψουμε μια τέτοια ή δεν μπορέσουμε να αποτρέψουμε, στα δικά μας, στην εθνική μας υφαλοκρηπίδα, σημαίνει ότι δεν είμαστε ικανοί να αποτρέψουμε την γεώτρηση αυτή. Το Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας προχώρησε μέχρι και σε διαφήμιση της γεώτρησης του Πορθητή με χάρτη να παρουσιάζει και την Κύπρο να συνδέεται με ένα τόξο. Η συγκεκριμένη γεώτρηση είναι εντελώς διερευνητική για να δουν και οι ίδιοι πώς λειτουργεί το σκάφος, να συνεργαστούν μεταξύ τους. Είναι ένα πείραμα. Μάλιστα. Μπορεί να είναι το πρώτο στάδιο, δηλαδή, λέτε αυτό, κύριε καθηγητά.
όταν μετράμε θα είναι έτοιμη. Μας και βλέπουμε μέχρι που ναι. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χούλους Ιακάρ μίλησε ξανά για γαλάζια πατρίδα που αποτελείται από το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Βαρύ όνομα της νύχτας είναι σύμφωνα με την αστυνομία. Ο 37χρονος που δέχτηκε μαφιόζικο χτύπημα με πολλαπλούς πυροβολισμούς στον Πειραιά. Ο άντρας που έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν για υποθέσεις εκβιασμών αλλά και ως ύποπτος για συμβόλαια θανάτου νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο και εκτιμάται ότι υπήρξε τυχερός και βρίσκεται ακόμα στη ζωή. Επίσης έγινε γνωστό ότι νωρίτερα σε ενέδρα που στήθηκε στην Βούλα έχασε τη ζωή του ένας Ελληνοαυστραλός επιχειρηματής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και η εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.